Καταρχάς, τι είναι το cover letter? Μια επιστολούλα που συνοδεύει συνήθως το βιογραφικό σου και που μπορεί να βοηθήσει τον recruiter να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για σένα και να δει πόσο ξεχωρίζει σε σχέση με τους άλλους υποψηφίους. Θα διαβάζουν οι recruiters τα cover letters? Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Δεν υπάρχει κανόνας. Τα εκτιμούν? Ναι. Αρκετοί εκτιμούν τουλάχιστον το effort που έκανε να τους γράψεις δύο λόγια για σένα, αντί να τους στείλεις ένα ξερό βιογραφικό. Το cover letter είναι η ευκαιρία να δείξεις τις επικοινωνιακές δεξιότητές σου και κυρίως αν το έχεις με τη γραπτή επικοινωνία. Πώς να στείλεις το cover letter? Αν στέλνεις mail με την αίτηση και το βιογραφικό σου, cover letter μπορεί να είναι αυτό που θα γράψεις στο σώμα του mail. Αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε, ονομάζομαι Τάδε και στέλνω την αίτησή μου για τη θέση του Junior Software Engineer. Ο λόγος που μου τράβηξε το ενδιαφέρον η συγκεκριμένη θέση είναι αυτός. Οι επαγγελματικές μου επιδιώξεις είναι αυτές και πιστεύω ότι θα ήμουν perfect fit για την ομάδα σας γιατί έχω και αυτά και μπορώ να... Πότε είναι απαραίτητο? Εάν το job offer ζητάει συνοδευτική επιστολή. Αν ο εργοδότης ή ο υπεύθυνος προσλήψεων το ζητάει. Αν στέλνεις το βιογραφικό σου σε κάποιον ονομαστικά ή αν κάποιος σε έχει συστήσει για τη θέση αυτή. Πότε να μην στείλεις? Αν το job offer λέει να μην στείλεις. Ή αν υποβάλλεις το CV σου σε αυτόματο σύστημα που δεν έχει πεδίο για cover letter. Αυτονόητο. Αν αποφασίσεις να μην στείλεις cover letter, μπορείς εναλλακτικά να φτιάξεις μέσα στο ίδιο το βιογραφικό κάτω από το όνομά σου ένα περιποιημένο mini bio ή resume summary, μια μικρή δηλαδή σύνοψη για σένα. Στα K-Tips, τα βιντεάκια μας, θα βρεις αναλυτικά το πώς και τι για ένα καλό resume summary.